Πάμε τώρα και στην Αναστασία Αργυριάδου στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου θα πάνε κατευθείαν από το κρυονέρι της Αττικής τα εμβόλια για τους υγειονομικούς οι οποίοι και θα εμβολιαστούν πρώτοι. Ακριβώς, Γιάννη, τη Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου, επιστρέφουν 250 δόσεις εμβολίων από τις αποθήκες του κρυονερίου στη Θεσσαλονίκη. Και την Τρίτη ξεκινάει ο πιλωτικός εμβολιασμός των πρώτων υγειονομικών του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. 40 υγειονομικοί την ημέρα θα εμβολιάζονται. Όλα αυτά μέχρι και τις 2 του μήνα, 2 Ιανουαρίου. Από τις 4 και μετά θα επεκταθεί ο εμβολιασμός στους υγειονομικούς όλων των νοσοκομείων της Βόρειας Ελλάδας και στόχος είναι μέχρι τις 20 Ιανουαρίου να έχουν εμβολιαστεί όλοι οι υγειονομικοί στην πρώτη φάση του εμβολιασμού. Τώρα, ο μεγάλος όγκος των εμβολίων αναμένεται να φτάσει Πέμπτη με Παρασκευή, δηλαδή την πρωτοχρονιά, με ειδικό φορτίο. Θα περάσει με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από τα σύνορα του Προμαχών, όπως είδαμε και το πρώτο φορτίο. Και θα φτάσει στις εγκαταστάσεις στη ΣΥΦΑ, στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εκεί λοιπόν θα φυλάσσεται με δρακόντια μέτρα, όπως είδαμε και στις αποθήκες του κρυονερίου. Ήδη στα πλάνα που σας δείχνουμε, βλέπουμε ότι είναι ισχυρές οι αστυνομικές δυνάμεις. Κλιμάκιο της αστυνομίας και της πυροσβεστικής βρίσκεται ήδη στο σημείο και θα γίνουν ακόμη πιο ισχυρά τα μέτρα μόλις φτάσουν τα εμβόλια που αφορούν τους υγειονομικούς και τις ευπαθείς ομάδες Βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστούμε, Αναστασία.